Βλέπετε, τώρα αρχίζει η... Όχι, δεν είναι Διονυσίωρο Παγκίτη, αυτό Ζάπιο είναι. Όχι, είναι το Ζάπιο. Ζάπιο είναι αυτό. Ναι, Ζάπιο είναι. Εγώ έκανα λάθος. Σπύρος Τάπας, χειριστής drone με θερμική κάμερα στο σημείο και θα μας δείξει τώρα τις διαφορές στη θερμοκρασία εκεί που υπάρχει πράσινο και εκεί που δεν υπάρχει πράσινο. Δηλαδή θα δούμε πώς είναι ο χώρος του Ζαπίου και Εθνικός Κήπος και πώς είναι η υπόλοιπη Αθήνα με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, όπως βλέπετε, ξυντάρια ήδη έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, Σπύρο, καλημέρα. Βλέπουμε την εικόνα σου. Ναι, είναι ζωντανή η εικόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε πλησίον του Ζαπίου. Θέλησαμε να δούμε θερμοκρασίες που θα έχουμε, πόσο βοηθάει αυτό το πάρτο που είναι πραγματικά μια υπέροχη αναστατωσία σε όλους. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο πειραχτωμένο είναι η άσφαλτος αριστερά και πόσο γκριν το τοπίο δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ μέσα στο πάρκο έχουμε ιδανικές συνθήκες. Η αμαλίας είναι αυτή και βλέπουμε είναι κατακόκκινη, το βλέπετε κιόλας. Και πάει κοντά στους 70. Και πάει λέγοντας. Ενώ μέσα στο πάρκο είναι το 34 που βλέπουμε, Σπύρο, 33-34. Όχι, εδώ είναι το 34, είναι στο κτίριο που βλέπετε. Είναι στο κτίριο πάνω εκεί. Για να δούμε και πόσο μας δίνει μέσα στο πάρκο. 35 βαθμούς, εντάξει, σε λίγα. Δηλαδή, αν βρούμε κάποιο σημείο το οποίο είναι ένα, όπως εδώ που είναι κενό, άμα ρίξω την κάμερα κάτω να κάνω μια θερμομέτρηση στο κενό σημείο, θα δούμε λοιπόν ότι έχει οδόστρωμα και μέσα στο πάρκο έχει 68 βαθμούς. Έχει πολύ ζεστή. Πολύ. Πολύ πολύ. Εντάξει, όπου το χτυπάει ο ήλιος είναι η θερμοκρασία και δεν έχει τη σκιά, γιατί αυτό που λέμε πάντα οι μετεωρολόγοι είναι ότι η θερμοκρασία που μετρούν είναι υποσκιάν. Στους μετεωρολογικούς σταθμούς υποσκιάν. Αυτό βλέπουμε και ανάγλυφα στην εικόνα που μας στέλνει ο Σπύρος τώρα. 34, 35, 36, όμως εκεί που δεν έχει σκιά, 66, 67, 70 και πάει λέγοντας. Και πάλι ζέστη είναι έτσι, ακόμα και μέσα στο Άλσος να μπεις και μέσα στον Εθνικό Κήπο, παρότι θα. Καμία σχέση με το τι συμβαίνει εκτός. Σωστά. Το 35 είναι μεγάλη θερμοκρασία. Και είμαστε τώρα το 12 η ώρα. Α, εδώ είσαι πάνω από το Ζάπιο. Ναι, ναι. Βλέπεις, είναι, υπάρχουν... λοιπόν, ναι. Έχουμε κλιματικές μονάδες που πάλι τι λέγαμε χθες. Εκεί έχουμε πολύ ψηλά φορτία. Πω, είναι εντυπωσιακό. Πρώτη φορά βλέπουμε αυτή την εικόνα, έτσι, πραγματικά. Πάνω από το Ζάπιο Μέγαρο βλέπεις και το Έθριο. Και να βλέπεις τώρα τις θερμοκρασίες. Υπάρχει ένα σημείο εκεί, ισολυνώσεις, μας το έλεγες κιόλας και χθες, που η θερμοκρασία με τα βίας πιάνει τους 27 κάτι. Εκεί που βγάζει το κρύο, ναι. Ναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι της οροφής του Ζαπίου Μεγάρου από 68 και πάνω. Έτσι. Πρώτη φορά βλέπω και εγώ το Ζάπιο με θερμικό αποτύπωμα και είναι πολύ εντυπωσιακό όντως. Πραγματικά. Μάλιστα. Και αυτή είναι η εικόνα τώρα που έχουμε και χθες, που είχαμε και χθες μάλιστα, που θα έχουμε και αύριο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Σπύρο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η εικόνα που μας δίνεις είναι χαρακτηριστική και αντιλαμβανόμαστε όλοι που πρέπει να στεκόμαστε στα σκιερά σημεία και όχι βεβαίως να εκτιθέμεθα στον ήλιο. Και από εδώ και πέρα να δεις τι έχει να γίνει, γιατί είναι 12 ακόμα, έτσι, όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι. Σπύρο, ευχαριστούμε θερμά. Μπροστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη εικόνα.